Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνάω the εδώ, ακόμη ένα unboxing. Έχω ρωτηθεί αυτό το setup όπως έχετε καταλάβει. Ελπίζω κάποια στιγμή να πάρω καλύτερη face camera για να μπορώ να το γυρίζω ακόμα πιο ποιοτικά. Σήμερα θα δούμε ένα πολύ μπριζό που είμαι σίγουρος ότι έχετε δει πάρα μα πάρα πολλές φορές. Είναι το LDNO, νιό, ήμουν νιώς και γέρασα, κάτι τέτοιο. Συγχωρείστε συγχωρήστε το χιούμορ μου, αλλά έχω αρκετά κεφτή όπω καταλαβαίνετε. Γενικά για κάποιο λόγο μου αρέσει, αν και κάνω πολύ σπάνια σε αυτό το setup, μ' αρέσει να το χρησιμοποιώ. Anyway, το συγκεκριμένο είναι πολύ μπριζό. Είναι ένα Tribe Raid πολύ μπριζό το οποίο δέχεται μπρίζε κινέζικου τύπου, ευρωπαϊκού τύπου και έχει και μία, δύο, τρει, έξι θύρε για USB. Έχετε δει πόσο τα προϊόντα ρεύματο. Ε, όμως τι γίνεται, εγώ δεν το πήρα από Κίνα, Το είχα δει στο φίλο σου Unboxing Specialist, το είδα και σε άλλα παιδιά από το YouTube που παρακολουθώ. Πολύ καλά unboxing, πολύ ωραίε παρουσιάσει. Εγώ το πήρα από εδώ από Ελλάδα. Είχατε δει τα πολύ μπριζα ασφαλεία που είχα πάρει, είχατε δει. Τι άλλο είχατε δει, Τη συσκευή με τα δύο. Ε, Του δύο φορτιστέ, έχετε δει και άλλα πραγματάκια που έχω αγοράσει για να φτιάχνω τα setup μου κι αυτά. Το συγκεκριμένο το πήρα μαζί από το κατάστημα αυτό. Υπάρχει ένα κατάστημα, το βρήκα συγκεκριμένα στο Scrooge. Το οποίο κατασκευάζει και τι μπρίζε που σα είχα δείξει και είχε φέρει και αυτό. Και το βρήκα εκεί 18-19 ευρώ. Μπορεί να έχει ανεβεί, μπορεί να έχει πέσει η τιμή του. Τσεκάρετε το, ψάξτε το, βρείτε το. Δεν θα σα δώσω, δεν ξέρω αν θα σα δώσω link. Ή όχι, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Εγώ πάντω το πήρα από Ελλάδα, το αγόρασα κανονικά. Το είχα δει στο σωτήρι γιατί σε μια φάση είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί κινέζικοι φορτιστέ. Κάθε πράγμα είχε μέσα και το δικό του κινέζικο φορτιστή. Οπότε ήθελα κάτι να τα φορτίζω. Βέβαια, ε, μετά πήρα τη Blitzgulf, το φορτιστή, ο οποίο μου έλυσε τα χέρια. Αλλά και πάλι υπάρχουν κάποια πράγματα όπω κάποιοι βραστήρε ή κάποια μεγάλα πακέτα τα οποία χρειάζονται ομοί δύναμη από κάτι τέτοιο. Οπότε πάμε να το δούμε. Είναι αρκετά, μόνο και το πακέτο του είναι αρκετά premium. Όπω είχε πει και ο φίλο μπορεί να το κάνει και δώρο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Νομίζω ότι θα το εκτιμήσουν και με το παραπάνω αυτοί που θα το πάρουν. Έρχεται μέσα με... Σε αυτό μάλλον εδώ το κουτί. Ε, βλέπω ότι εδώ είναι ανοιγμένο που σημαίνει ότι μάλλον εδώ στην Ελλάδα τα ανοίγουν και τα τσεκάρουν το κατάστημα. Δηλαδή όπω ήρθε από την Κίνα πρέπει να δοκιμάστηκε πρώτα το οποίο είναι καλό. Συν ότι εάν πάθει οτιδήποτε δεν χρειάζεται να το στείλω στην Κίνα. Μέχρι τώρα έχετε δει πάρα πολλά κινέζικα προϊόντα από εδώ και θα δείτε και άλλα προφανώς. Αλλά τα καλά είναι να λέγονται. Για τέτοιο κόστο, για 17-20 ευρώ, αφού μπορεί να το βρει και από εδώ, μπορεί να το πάρει και από εδώ. Οπότε, αν χαλάσει, το πα και του λε παιδιά, χάλασε, βοηθήστε με. Το οποίο θα το κάνουν νομίζω. Με χαρά ή όχι, δεν ξέρω. Αλλά πέρα από αυτό, και πάμε να το δούμε το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι σαν κόσμο το συγκεκριμένο. Πολύ μπριζό. Θυμίζει επίση την νοοτροπία MAC. Πάρα πολύ την νοοτροπία MAC. Έχει αρκετά μεγάλη μπρίζα αρκετά μεγάλο καλώδιο βασικά. Οι μπρίζε είναι ίδιε. Αλλά το βάζω τώρα στην άκρη. Το καλώδιο είναι αρκετά μεγάλο. Πρέπει να είναι γύρω κοντά στα 2 μέτρα. Αν έτσι όπω το βλέπω. Και έχουμε 1, 2, 3 3 σούκου θύρε, ε, πρίζε. Οι οποίε παίρνουν όπω καταλαβαίνετε κινέζικου αντάπτορε μέσα. Όλο παραδόξος Ενώ μέχρι τώρα είχα γεμίσει με κινέζικου adapters, Ψάχνω τώρα να βρω ένα και δεν βρίσκω. Μισό λεπτό να δω μήπως έχω στα φλασάκια. Όχι, δεν έχω. Πάντω, δέχεται μπρίζε τύπου κοινά ε, και, και τι κανονικέ τη μπρίζε που παίρνει. Αλλά να το δοκιμάσουμε αυτό σίγουρα. Ενώ μέχρι πρόσφατα κατακλυζόμουν από μπρίζε παντού ω τύπου, ξαφνικά είναι λε και δεν υπάρχει τίποτα. Τι γίνεται, εξαφανίστηκαν, κρύφτηκαν, φοβήθηκαν και το έβαλαν στα πόδια, κάτι. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί, πρίζες δεν βρίσκω, Anyway, παιδιά, για κάποιο λόγο δεν υπάρχει ούτε μία μπρίζα διαθέσιμη. Για ποιο λόγο όμω. Πρέπει να κάτσω να ψάξω να δω τι έχω και που τα έχω χωμένα. Anyway, το συγκεκριμένο είναι αρκετά ποιοτικό. Υπάρχουν άπειρα unboxing για το συγκεκριμένο πράγμα. 15 φορέ είπα τη λέξη συγκεκριμένο. Συγχωρέστε με. Είναι αρκετά ανθεκτικό. Βέβαια, η αλήθεια είναι, αν το δει, σου θυμίζει εκείνε τι συσκευέ του 1990-80 που το πλαστικό ήταν εγκρί, έτσι, αυτά τα καλούπια. Όμω το ωραίο ποιο ήταν, ενώ ήταν Ρετρό φάση ήταν ρε παιδί μου, εντάξει, αηδία, δεν ήθελε να τι βλέπει. Το μαύρο του δίνει ωραίο, ωραία έμφαση. Κάνει μια ωραία αντίθεση, αλλά είναι ποιοτικέ. Ήταν ποιοτικό το πλαστικό του και αθάνατο. Πρακτικά δεν πέθανε ποτέ. Βασικά τεχνικά το πλαστικό κρατάει χίλια χρόνια. Αλλά η ποιότητά του ήταν πολύ καλύτερα από τα σημερινά πλαστικά. έχει και τι έξι θύρε εδώ πάνω. Ότο ID, οι οποίε αναγνωρίζουν την παροχή ρεύματο που πρέπει να δώσουν στη συσκευή. Και έχουμε και ένα button το οποίο μπάτον βέβαια αλήθεια δεν μου κάνει την πιο ωραία αίσθηση, αλλά τουλάχιστον για τη δουλειά του νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Αυτό εδώ ήταν παιδιά. One Way, 3 Breezes, 6 USB. Είναι αρκετά ωραίο και απλά το βίντεο αυτό γίνεται και γιατί ήθελα να το δείξω. Γιατί μ' άρεσε και το έψαχνα καιρό να το πάρω, αλλά δεν δίσταζα να το πάρω από εκείνα για κάποιο λόγο. Το τσίπισα από Ελλάδα μόλις είδα ότι υπάρχει και αυτό. Από μένα αυτό ήταν παιδε. Ελπίζω να σας αρέσει, εμένα μου άρεσε αρκετά και κάνει ωραία αντίθεση το γκρι, το μαύρο και το πράσινο μέσα των ε... USB. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και τα λέμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας παιδιά!